Η ψυχραιμία και η αυτοθυσία αστυνομικού που υπηρετεί στον Άγιο Νικόλαο απέτρεψε τα χειρότερα όταν εξαιτίας μηχανικής βλάβης το περιπολικό που οδηγούσε ατμή και καυτό υγρό του έκαψαν τα πόδια. Οχήματα παρχιωμένα, κοστοβόρα και εν τέλει επικίνδυνα, τα οποία ζητάμε άμεσα την αντικατάσταση αυτών με σύγχρονα και ασφαλή οχήματα όπως παίρνει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Το περιπολικό βρισκόταν εν κίνηση όταν παρουσιάστηκε η διαρροή. Παρά τον πόνο και τον ευνηδιασμό του αστυνομικού, κατάφερε με ηρωική προσπάθεια να ακινητοποιήσει το όχημα με ασφάλεια και χωρίς να προκληθεί ατύχημα με άλλα διερχόμενα οχήματα. Έτυχε να μπορεί να το ελέγξει, γιατί αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει κάποιο τροχαίο ατύχημα, το οτιδήποτε άλλο. Κατάφερε, βρήκε την ψυχραιμία, άντεξε τον πόνο, ακινητοποίησε το όχημα και ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκαν εγκάβματα στα κάτω άκρα και ήδη τέθηκε εκτός υπηρεσίας για τουλάχιστον 10 ημέρες. Το σοκαριστικό περιστατικό προκαλεί θύελλα αντιδράσεων από τους συνδικαλιστές της Ελλάς στο Λασίθι, που έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί τους. Σχεδόν το σύνολο του στόλου των οχημάτων στην περιοχή είναι απαρχαιωμένο και ουσιαστικά επικίνδυνο για την ασφάλεια των αστυνομικών. Σύμφωνα με τον Γιώργο Καρτσάκη, ο στόλος της αστυνομικής διεύθυνσης Λασιθίου αποτελείται από οχήματα 15 ετίας στην πλειοψηφία τους, τα οποία χαρακτηρίζονται κοστοβόρα για τη συντήρησή τους και εν τέλει επικίνδυνα για τους ίδιους τους αστυνομικούς. Η Ένωσή μας στο παρελθόν είχε τονίσει στο αρχηγείο, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, την αναγκαιότητα να αποσυρθούν κάποια παλιά οχήματα. Πολλά από αυτά, όπως αναφέρουμε στην ανακοίνωση, είναι άνω της 15 ετίας. Τα οποία παρουσιάζουν πάρα πολλά μηχανικά προβλήματα. Όλη την ώρα είναι σε συνεργεία για επισκευές. Δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουμε για την εκπλήρωση της αποστολής μας, που είναι η προστασία του πολίτη. Και υπάρχει απειλή για τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των συναδέλφων μας, όπως και αποδείχθηκε χθες με το περιστατικό το οποίο έγινε. Την ίδια ώρα ξεσπαθώνουν για μία ακόμη φορά κατά της αναδιάρθρωσης και του χάος που, όπως αναφέρουν, προκάλεσε, αφήνοντας απροστάτευτη την ύπαιθρο της Κρήτης, η ειδική φρουρή. Με δρυμία ανακοίνωσή τους και αφορμή τα πρόσφατα έκτροπα στο Ασίμι, χαρακτηρίζουν την αναδιάρθρωση αποτυχημένη και ζητούν την επανασύσταση της υποδιεύθυνσης αστυνομικών επιχειρήσεων Κρήτης. Οι ευθύνες πολλές, αλλά δεν είναι της ώρας. Αυτό που είναι σημαντικό και μπορεί, κατά τη γνώμη μας, να επιφέρει άμεσα κάποια αποτελέσματα στην καταπολέμηση της βαριάς εγκληματικότητας είναι η άμεση επανασύσταση της ΥΠΑΣΕΚ με έδρα το Ρέθυμνο και η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ειδικών υπηρεσιών της Κρήτης.